Τους εκπροσώπους του για το συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εξέλεξε στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Πρόκειται για τους Αλκιβιάδη Λάμπρου και Αναστασία Σίμου από την Αξιοβίωτη Ανάπτυξη, Γιώργο Ζάψα από το Κοινό των Ηπειρωτών και τον Γιώργο Πρέντζα από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Έχουμε 118.231 ψήφους. Το κοινό των υπηρετών έλαβε 30.963, ο Ρήνος Συμπύρου 20.350, Ήπειρος Σώμα 16.361, Λαϊκής Συμπύρους 12.953. Σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο όπως προκύπτει. Δύο εκπροσώπους για αξιοποιούνται ανάπτυξη, ένα εκπρόσωπο των κοινών των υπηρετών και ένα εκπρόσωπο έμπαιζε η παράδειξη ορίζοντα Ηπείρου. Επειδή δεν σήμαινται στην διαδικασία, σήμαινται το προηγικό μέτρο, η εφόρια έδρα πάει στην παράδειξη του κ. Δημητρίου Ηπειρουσόπου, με ελάχιστη διαφορά. Με το εκλογικό μέτρο 0316. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γίνεται εκλογή, κύριε. Κατατέθατε ψηφοδέλτια, δεν γίνεται εκλογή. Αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου είναι αν όλα πάνε κατευχήν. Δηλαδή με βάση την δύναμη των παρατάξεων. Όμως, από αυτό το σκεπτικό βγάζουν έδρα αυτή που έχουν ακέραιο μέρος. Αυτή τη στιγμή ακέραιο μέρος έχει μόνο η πλειοψηφούσα παράταξη του κ. Καρπάτη. Με συγχωρείτε. Όλα τα υπόλοιπα, όσοι δεν έχουν ακέραιο μέρος, πάνε στην τελευταία παρατήρηση του εγγράφου της ΕΝΒΕ που λέει στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποιητού υπουλίκου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του υπουλίκου μέτρου. Άρα λοιπόν έτσι είναι, καταθέτουν ψηφοδέλτια και μπορεί κάποιο να υποστηριχθεί από άλλη παράταξη χωρί να υπάρχει συμφωνία. Αυτό το κίνδυνο μάλλον ανέφερε ο κ. Ζωσόπουλο. Ή κάποιο ήταν πάρα πολύ σαφές και επειδή έχω ξεκαθαρίσει ότι έμενα η παρουσία μου εδώ θα είναι μόνο πολιτική και δεν θα είναι ποτέ διαδικαστική. Τα πράγματα είναι απλά. Πριν από δύο εβδομάδες εμείς κάναμε μία τοποθέτηση για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας ατόφια σαν αντιπολίτευση να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο συλλογικά. Λοιπόν, συλλογικά εγώ προτιμώ να συζητήσω πολιτικά. Εγώ να καθίσω να μιλήσω μαζί σας κύριε Ζάψα, μαζί με τον κύριο Δημητρίου ή οποιοδήποτε άλλο να με στηρίξει για να μπορέσω να εκλέξω εγώ και από εκεί και πέρα να αρχίσει να ρυσβερίσει τη στιγμή που εγώ δεν έχω ακριβώς αυτό που θέλω, δεν το κάνω. Είναι πολύ απλό. Να συζητήσουμε πολιτικά όλοι όσο θέλουμε. Και κάθε περίπτωση να πάω να εκπροσωπήσω τι. Λοιπόν, για μένα τα πράγματα είναι απλά και είναι πολιτικά. Και ένα να έχεις εκπροσωπήσει στην ΕΠΕ. Αυτό θα είναι η δημοκρατική διαδικασία. Εγώ καρέκλες και ανισφαιρίσια δεν θέλω. Τελείως το σύμφωνο. Και ιδίως σε μια κατάσταση η οποία είναι και απόλυτα τασική. Η ΕΠΕ τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ένας κομματικός υπάλληλος της κυβέρνησης. Δεν με αφορά εμένα. Παρακαλώ, κάθε περιφερειακό σύμβουλο μπορεί να ψηφίσει ένα, δύο ή με τρει υποψηφίου. Εντάξει, κρυδάστε τα σχόλια. Μέχρι τρει. Σπύρο Σόμο 5, Λαϊκή Συσπύρο 7, Βάση Εκλογικού Μέτρου. Εντάξει. Δύο με αξιοποιούνται ανάπτυξη. Μία του κοινών των υπηρετών. Μία είναι Λαϊκή Συσπύρο. Και λέω ότι την αξιοποιούνται ανάπτυξη ο κύριο Λάμπσο. Κυρία Σύμπου, τάσο να σα έρθει 20 ψήφου. Τον κύριο Λαμπερδιάδη 16, τον κύριο Ζάψας και τον κύριο Σπρέτας